θέσεις. Λογικό είναι. Υπάρχουν επώνυμες συζητήσεις. Και ομονοούμε όλοι σε ένα πράγμα. Ότι πραγματικά οι επισκέπτες της πόλης, της περιοχής μας γενικότερα, λένε τα καλύτερα. Κρίνουν ότι ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο. Πράγματι η πόλη μας ανεβαίνει ανεξαρτήτως της δημοτικής αρχής που είναι τώρα, της προηγούμενης ή της επόμενης ή οποιασδήποτε θα είναι. Ακούμε ότι η πόλη ανεβαίνει. Δεν είμαι αιμονικός, αλλά με αυτό που θα πω τώρα, γιατί το έχω αναφέρει πολλές φορές. Το ζήτημα είναι όμως, κύριε συνάδελφε, κύριε Δημήτρη, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να ομονοήσουμε και ενωμένοι να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή για την ασφάλεια. Και μην πάει το μυαλό σας, δεν αναφέρομαι στο Ρωμά. Δεν είναι μόνο η Ρωμά. Η παραβατικότητα υπάρχει. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ζαμποράκη, μίλησε για security. Αλλά η security δεν πρέπει να είναι μόνο στο πολυκατοικό. Κρίνω ότι πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση για τη δράση του Δήμου επικουρικά επάνω σε αυτό το έργο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μην ξεχνάμε ότι εν μέσω σχολικών εκδρομών, γιατί η πόλη μας πλέον είναι προορισμός σχολικές εκδρομές, είχαμε αυτά τα έκτροπα στην πλατεία, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα και κυκλοφόρησαν σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ σοβαρά. Πρέπει να είναι άμεσα ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πράγματι ο Δήμαρχος Πύλου είπε ότι για τους παράκτους μετανάστες αυτό που είπε. Δυστυχώς εμείς εδώ στην Καλαμάτα δεν έχουμε τις δομές που έχει ο Δήμος Πύλου. Εκεί έχει το Κώστα Ναυαρίνου να τους βάλει. Εμείς εδώ δεν έχουμε, δυστυχώς. Ευχαριστώ.